Μέσα από την καρδιά μου ένα συγγνώμη γιατί δεν ακούτε ή έξω σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε. Είναι και ο Διαβολάκος που βάζει τα χεράκια του και τα χαλαγέρασαν κι αυτά. Πόσο καιρό θα έχει αυτό το μεγάφωνο και λες και όλες θα πάρεις ένα καινούργιο τώρα. Θα το πάρω και το πάρω με δικά μου λεφτά, όχι τον άλλο. Θα ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου ότι αν ακούσουμε ακριβώς τι μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, θα νιώσουμε όχι περήφανοι. Θα πούμε, Θεέ μου, εσύ το λες αυτό. Εσείς όλοι, λέει, που δίνετε κάτι και αναφέρει πριν, που δανείζετε στους ανθρώπους, που χαρίζετε, που βοηθάτε, ό,τι δίνετε, έσεστε οι του Θεού του υψίστου, γίνεστε παιδιά του Θεού. Και τι συμπληρώνει μετά στην ίδια φράση? Ότι ο Θεός ημών είναι Χριστός επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Ο Χριστός μας τούτος εδώ, λέει ο Θεός, γίνεται Χριστός, δηλαδή με ήττα εδώ το Χριστός. Γίνεται καλός, γίνεται ωφέλιμος, γίνεται αυτός που τους θέλει, που τους επιθυμεί, σε όλους, ακόμα λέει και στους αχάριστους και στους πονηρούς. Δεν διακρίνει η αγάπη του Θεού. Μας αγαπάει. Τόσο πολύ μας αγαπάει τούτος εδώ ο Θεός, που και παιδιά του μας κάνει και δεν μας διακρίνει κανέναν. Κανέναν δεν διακρίνει. Τόσο πολύ νοιάζεται για τον κάθε άνθρωπο. Και προχτές που ήρθε μια κοπέλα θεολόγος, για φανταστείτε, από την Κόρινθο ήρθε να εξομολογηθεί εδώ, μου είπε κάτι υπέροχο. Μου λέει, παπά μου, πόσες αμαρτίες κάνουμε οι άνθρωποι. Πόσο σπουδαίος είναι ο Θεός που δεν μας γυρίζει το πρόσωπο να πει δεν σε θέλω πλέον, δεν σε θέλω, δεν σε θέλω. Είναι εκεί και μας περιμένει πάντα, 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 πάντα. Και το λέει ο ίδιος. Θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Όλους τους ανθρώπους θέλει να σωθούν. Όλους, όλους, όλους. Και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Δηλαδή, να έρθουν και να γυρίσουν και να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια σε σχέση με τον Θεό μας είναι μία. Η αγάπη Του. Η αγάπη Του είναι. Και τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έστειλε το Γιο Του τον μονογενή, όχι να έρθει και να μας δείξει το μεγαλείο της θεότητας. Δεν ήρθε να μας δείξει μεγαλείο ο Θεός, αλλά ήρθε μέσα από την άκρα ταπείνωσή Του να μας δείξει την απέραντη αγάπη Του. Έβαλε άκρα ταπείνωση ο Θεός για να μας δείξει μεγαλείο αγάπης. Μεγαλείο αγάπης. Μεγαλείο, όχι μεγαλείο, ατελείωτη αγάπη. Και τότε μεν που ήρθε, ανέβηκε πάνω στο σταυρό και όλο αυτό το αίμα του, όλο, το μέτρησε σταγόνα, σταγόνα, ρανίδα, ρανίδα και μας έχει σε όλους μία σταγόνα αίμα μόνιμη δικιά μας. Να την έχουμε και να τη χαιρόμαστε και να την απολαμβάνουμε και να την παίρνουμε και να τη γευόμαστε και να την παίρνουμε μέσα μας ως το τελειότερο φάρμακο Αθανασίας. Και επειδή σήμερα τι ψάχνουμε οι άνθρωποι? Δέστε μωρε πόση αγωνία η ανθρωπότητα ολόκληρη,
πόσο ξοδεύεται, πόσο αγωνιά, πόσο παλεύει να βρει ένα φάρμακο για αυτήν την αρρώστια που ξάπλωσε πάνω στη γη. Ξαπλώθηκε, που εξαπλώθηκε πάνω στη γη. Και ο Θεός μας έχει ένα φάρμακο που το βγάζει κάθε Κυριακή ο παπάς. Και πιστέψτε με, είναι από αυτούς τους παπάδες που πονάω, μωρέ, γιατί δεν έρχεστε να μεταλάβετε. Αν ρωτήσω τώρα έναν-έναν, μία-μία, μικρόν, μεγάλο, γιατί σήμερα δεν ήρθατε να μεταλάβετε? Γιατί? Είναι ο Χριστός εκεί. Είναι το αίμα Του, είναι το σώμα Του. Είναι το δυνατότερο φάρμακο που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος. Και μην το αφήνετε. Ούτε κουράζετε τον παπά, ούτε κουράζεται ο Θεός. Κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή, κάθε μέρα. Στα μοναστήρια ιδιαίτερα που λειτουργάνε, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Οι μοναχοί μας κοινωνάνε 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Στην παλιά την εποχή, 300, 400, 500 χρόνια, κοινωνούσανε οι χριστιανοί κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πού πήγε το κάθε μέρα? Πού το πήγαμε? Γιατί χαθήκαμε και μετά λέμε γιατί τρελάθηκε η ανθρωπότητα? Γιατί γέμισε προβλήματα γύρω γύρω? Γιατί? Μα γιατί φύγαμε τον Χριστό? Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. Και πού πήγαμε? Πουθενά δεν πήγαμε. Και μας βρίσκει ο διαβολάκος γύρω-γύρω στη ζωή να ζούμε την απέραντη μοναξιά μας, να ζούμε τη μοναξιά η οποία τρελαίνει, σκοτώνει, αγχώνει, και να λένε πλέον οι ειδικοί, πω πω τι είναι αυτό, ότι ξοδεύουμε περισσότερα φάρμακα από ποτέ. Περισσότερο από όλα τα φάρμακα τα υπόλοιπα τα ξοδεύουμε στα ψυχοφάρμακα. Και ενώ λέει στην Ευρώπη είχε φτάσει η κατάθλιψη να είναι η πρώτη ασθένεια και στην Ελλάδα ήταν η τέταρτη, φοβάμαι ότι και εμείς κυνηγάμε να γίνουμε πρώτη. Ωραία. Γιατί? Γιατί η ψυχή μας μία τροφή θέλει. Το Χριστό της. Το σώμα Του. Το αίμα Του. Την αγάπη και τη λατρεία του Θεού. Και επειδή τολμάω να καυχηθώ ότι δεν αγριοκοίταξα στην εξομολόγησή μου ούτε έναν. Μπορεί να έχω 1000 άλλα κουσούρια. Τι μπορεί, δεν είναι μπορεί. Έχω 1000 άλλα κουσούρια. Αλλά θα ρω πως στην εξομολόγησή μου, όταν εκεί σας βλέπω ένας με έναν, λιώνει η καρδιά μου κάθε φορά. Ό,τι κι αν μου πείτε, όποια και αμαρτία να μου πείτε, ό,τι κι αν μου πείτε, εγώ λιώνω περισσότερο από εσάς. Λοιπόν, δεν έχετε δικαιολογία να μην έρχεστε σε εξομολόγηση. Δεν έχετε δικαιολογία να μην κοινωνάτε. Τέλος, τέλος, τέλος. Απ' την άλλη Κυριακή θέλω όλοι να κοινωνάτε. Και μέσα στη βδομάδα αυτήν και την άλλη θέλω όλοι να δείτε είτε τον δικό σας πνευματικό, τιμή μου να έχετε άλλον πνευματικό, είτε όσοι δεν έχετε πνευματικό, τολμάω να πω ελάτε, γιατί αν δεν ξαναβρεθούμε, αν δεν ξανασυναντηθούμε με τον Χριστό, να ξέρετε, δεν θα βρούμε άκρη. Φάρμακο δεν θα βρεθεί εύκολα, γιατί πρέπει να βρούμε πρώτα τον Χριστό και εκεί θα βρούμε άκρη για όλα.
Για όλα. Για όλα θα βρούμε άκρη. Αλλιώς, κάτσε. Ας κάτσουν. Πέδεμα, πέδεμα, πέδεμα. Συνταγές, συνταγές, συνταγές από τους ψυχιάτρους. Με ρωτάει προχθές ένα παιδί που μπήκε στην ιατρική. Παπά μου, τι ειδικότητα να διαλέξω. Ποια ειδικότητα θα έχει δουλειά αύριο μεθαύριο του χρόνου.